για Σικεβίτσιους, σούτ εν κινήσει. Επιθετικό rebound ο Πέκοβιτς και εκεί υπάρχει φάουλ πάνω στον Μαυροβούνιο. Στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να του αποτρέψει τη δίωδο προς το καλάθι. Ο Παναθηναϊκός αισθάνεται πολύ πιο άνετα μετά την ισοφάριση και αισθάνεται άνετα γιατί βλέπει το Σπανούλη να είναι άνετος, να δημιουργεί ρήγματα και να μπορεί έτσι να βγάζει περισσότερο από το παιχνίδι που θέλει. Τσίλδες για τρεις. Όχι. Σπανούλη στο αμυντικό rebound. Πηγαίνει για καλό και κακό Χριστοδούλου ανάμεσα σε Κλέιζα και Σπανούλη για να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση. Εδώ στη φάση στην οποία ο Σπανούλης κατεβάζει το rebound και πηγαίνει πάνω του. Ο Κλέιζα, η διαφορά είναι στους 8. 57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, με τον Παναθηναϊκό πια να έχει τον πρώτο λόγο. 76-70. Και φάουλ αντιαθλητικό. Εδώ και εδώ είναι η φάση του. Σήμερα τα replay έχουν πάρει φωτιά γενικά. Το ηρωνικό χειροκρότημα του Κλέιζα πηγαίνει ο Τσαρτσαρίς με τον οποίο είχαν ανοίξει ένα καυγαδάκι στο πρώτο μάτς. Τραβάει τη φανέλα ο Κλέιζα του Διαμαντίδη, είναι σωστή υπόδειξη. Κοίτα εδώ. Εδώ είναι. Διαμαντίδης βάζει την βολή. Ούτως ή άλλως η κατοχή εξακολουθεί να είναι για τον Παναθηναϊκό. Κλέιζα φωνάζει προς τον Χριστοδούλου. Κλέβει ο Σπανούλης. Το δεύτερο διαθλητικό. Δεύτερο διαθλητικό αυτή τη φορά εις βάρος του Μπέβερλι. Είναι δυνατό φάουλ. Θα κάνει το 2-1 και οι δύο ομάδες θα ανανεώσουν το ραντεβού τους για τον τέταρτο τελικό που είναι πρώτο match ball για τον προηγούμενο με 2-1 Παναθηναϊκός. Ένα match που είχε πολλές εντάσεις.